αυτά είναι πράγματα μαζί με το ότι είναι η μοναδική επιχειρηματική τάξη η οποία θα φορολογείται με 13% σταθερά, ενώ όλοι οι άλλοι φορολογούνται πάνω από 20 έως 26 και ανεβαίνει και άλλο με τους συντελεστές. Και αυτό λοιπόν δίνει δυναμική και προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Γίνονται ζυμώσεις, γίνεται διάλογος πάνω σε αυτό, γιατί οι αγρότες δεν αρνούνται ότι ναι, και εμείς πρέπει να έχουμε βιβλία εσόδων-εξόδων, ναι, και εμείς πρέπει να έχουμε φορολογική συνείδηση όπως κάθε επαγγελματίας. Από εκεί και πέρα όμως οι δυστοκίες που υπάρχουν έχουν φτιάσει στα αυτιά σας, υπάρχει διάθεση να διορθωθούν και να προσαρμοστούν και στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό που αντιμετωπίζω, γιατί γυρίζω όλη τη χώρα και την έχω γυρίσει τρεις φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους 8 μήνες. Λοιπόν, οι αγρότες θέλουν μεταρρυθμίσεις. Θέλουν να τους μιλάς, να τους κοιτάς στα μάτια, θέλουν να ξέρουν πώς θα πορευτούν από εδώ και στο εξής. Και πραγματικά τα εργαλεία τα οποία μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία έχουν διασφαλίσει πόρους περίπου 18 δισεκατομμύρια για την επόμενη προγραμματική περίοδο, μαζί με τις αντίστοιχες τομές που γίνονται στη χώρα, οι οποίες έπρεπε να γίνουν τα τελευταία 3 χρόνια και δυστυχώς γίνονται μέσα σε 2-3 χρόνια. Γι' αυτό και είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που καθυστερούν ή υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίησή τους, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και ο μηχανισμός, ο υπηρεσιακός και ο κρατικός δεν μπορεί να τα αντέξει αυτά και να τα βγάλει εις πέρας. Πιστεύω όμως σιγά σιγά, με υπομονή, όλα θα γίνουν και μαζί με την ανάπτυξη που διασφαλίζει η πορεία της χώρας μέσα από τις δύσκολες αποφάσεις και μέσα από την αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φέρουν γρήγορα τα θεμητά αποτελέσματα. Ένα θέλω να πω, ότι πριν από 2 χρόνια η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Εμείς είχαμε 320 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος και γλιτώσαμε την αντιχρεοκοπία, ενώ άλλες χώρες με πολύ λιγότερα, η Αργεντινή, ας πούμε, με 46 δισεκατομμύρια δολάρια, πήγε σε χρεοκοπία και δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή τη στιγμή το ποιοτικό επίπεδο παρά τη δική τη μία χώρα με την άλλη. Η νησιωτικότητα λαμβάνεται υπόψη στην αγροτική πολιτική, όταν για παράδειγμα μιλάμε για ένα χωράφι που είναι ιστικό σε ένα τουριστικό μέρος, ποια είναι η εμπορική, ποια είναι η αντικειμενική αξία, πώς φορολογείται και πόσο διαφορετικό είναι από ένα χωράφι στη στεριανή Ελλάδα. Εκεί σώσαμε την παρτίδα για τις νησιωτικές περιοχές με τον ΕΝΦΙΑ. Εγώ το είχα χειριστεί αυτό το θέμα πάρα πολύ πιεστικά και σκληρά και είχα βγει πολύ πρόημα από τον Νοέμβριο και είχα πει ότι ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος των αγροτιμαχίων θα είναι μικρός, συμβολικός και ξεκάθαρος. Και τελικά, παρά τον αρχικό σχεδιασμό που έχει γίνει από τα επιτελεία, καταφέραμε να μην πληρώνει κανένας Έλληνας πάνω από 2,5 ευρώ, που είναι μια μηδαμινή συνδρομή στην υποχρέωσή του για να βγει η χώρα από την κρίση. Σε γενικό, λοιπόν, πέρα από τον αγροτικό τομέα, στο γενικό πολιτικό κλίμα, προηγουμένως. Να σας πω λίγο για την εξωτερική πολιτική του παρελθόντος. Ναι. Πάντα να ξέρετε ότι και η ευρωπαϊκή πολιτική και η εθνική πολιτική έχει ευαισθησία στην ισοδική Ελλάδα. Αυτό το ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν κι άλλο τα πράγματα μέσα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ανθρώπους που γνωρίζουν την πραγματική παραγωγή, πώς είναι αναγκασμένος ο κάθε ελιάς να βγάλει το μαρκάματό του, πόσο κάθε αγρότης, πόσο κάθε κτηνοτρόφος. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες να συνδιαμορφώσουμε στις νέες αποφάσεις κατά αυτόν τον τρόπο, να τις συνδιαμορφώσουμε έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο ευνοϊκά τα πράγματα για τις περιοχές αυτές, γιατί οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά έχουν ιδιαιτερότητες και αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Και ο Αλιάς, ιδιαίτερα ο Αλιάς, πρέπει κάποια στιγμή και η Ευρώπη και η Ελλάδα να τον δει ως προστάτη του θαλάσσιου πλούτου και ως προστάτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γιατί εκεί συμβαίνουν πάρα πολλά ευθράπελα τα οποία τα παρακολουθώ και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Και δεν αξίζει να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτούς τους εργάτες του πρωτογενούς τομέα. Στο γενικότερο λοιπόν κλίμα ισχύει αυτό που λέγεται ότι έχει μεγαλώσει το ρεύμα των ευρωσκεπτικιστών και έχει να κάνει με το πρώτο μου ερώτημα, ότι ο κόσμος νιώθει μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αποφάσεις από τους ευρωβουλευτές του. Αλλάζει, πιστεύετε, αυτό είναι ένα καμπανάκι που το λαμβάνουμε υπόψη μας και κάνουμε τη στροφή? Είναι διαπραγματεύσιμη έτσι και έγκαιρη αυτή η στροφή ή είναι αργά? Υπάρχει αυτό το ρεύμα, πιστεύω όμως ότι είναι μια μικρή μειοψηφία. Οι περισσότεροι άνθρωποι και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να τελειοποιηθεί η ολοκλήρωση της Ευρώπης και πιστεύω ότι εμείς, οι άνθρωποι που πιστέψαμε στην Ενωμένη Ευρώπη, πρέπει να πάμε εκεί για να τελειοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πού βάζετε τον πήχη για τις ευρωεκλογές? Τι εννοείτε? Για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
διότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο πόλοι στη χώρα. Οι ιδεολογίες έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεθοριάσει. Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, είναι σε ισχύ και τον πιστεύει ο κόσμος και παίρνει και κομμάτια και από, από άλλα κόμματα, από άλλους ψηφοφόρους που πίστευαν σε άλλα κόμματα και ψήφιζαν. Αυτό λοιπόν της δίνει τη δυνατότητα να είναι πρώτο κόμμα. Και αυτό αντιλαμβάνομαι το τελευταίο διάστημα. Μετά λοιπόν από τις επιτυχίες και από την ενεργοποίηση των θετικών ρητών του μνημονίου, που φαίνεται ότι πάει να διευθετηθεί το δημόσιο χρέος, η αποπληρωμή του, και που βλέπουμε ότι η χώρα καταφέραμε να βάλουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και η Ευρώπη να συμμετέχει και να μας δανειοδοτεί με ευνοϊκούς όρους, όπως και να μας βοηθάει στο δύσκολο αγώνα που δίνουμε. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι και ο ελληνικός λαός το αντιλαμβάνεται αυτό και θα δώσει το στήμα του στις ευρωεκλογές. Είναι ένα crash test για την κυβέρνηση, για τη συγκυβέρνηση θα δώσει δηλαδή ένα πολιτικό μήνυμα για τις εθνικές εκλογές όποτε και αν γίνουν. Βεβαίως. Καταρχήν, αν υπήρχε μια διαφορά από τους δύο μεγάλους αντιπάλους, σίγουρα θα είχαμε συναδασμού στη σταθερότητα, την κυβερνητική και σίγουρα να συνόμαστε και οι χώρες στις εκλογές. Πιστεύω όμως ότι αυτό δεν θέλει κανένας, γιατί βλέπουμε ότι τελικά αρχίζει το πράγμα να σταθεροποιείται. Και δεν το βλέπουμε εμείς, ή ούτε το λέμε εμείς ως άνθρωποι που πιστεύουμε στην Δημοκρατία. Το λένε πλέον όλα τα ξένα μαζικά, μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά το πιστοποιούν και τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια που ήρθαν στην ανακεφαλαίωση των τραπεζών και συμμετείχαν πολλαπλάσια κεφάλαια από αυτά που χρειαζόντουσαν για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πώς θα αξιολογούσατε τέλος την πορεία της συγκυβέρνησης και αν βλέπετε ότι οι επόμενες εκλογές θα βγάζουν μόνο κυβερνήσεις συνεργασίας, δηλαδή ότι ήρθε το τέλος των μονοκομματικών κυβερνήσεων, αν ισχύει αυτό ή όχι κατά την άποψή σας? Εγώ πιστεύω ότι οι συγκυβερνήσεις γενικώς στην Ελλάδα που έχουν γίνει και το 89 και τώρα που εγώ τις έχω ζήσει έχουν προβλήματα και συντονισμού και επικοινωνίας και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα γιατί υπάρχει και μια ανευθυνότητα μέσα από τις κυβερνήσεις. Πίστευα πάντα ότι έπρεπε οι κυβερνήσεις να είναι μονοκομματικές για να έχουν και την ευθύνη της διακυβέρνησης. Και πιστεύω ο λαός ότι μέσα από την παρέμβαση που έκανε αυτή κάποια στιγμή θα δώσει πάλι μονοκομματικές κυβερνήσεις μέσα από παρατάξεις που θα εκπροσωπούν την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά στη χώρα μας. Ήταν δηλαδή για έκτακτους λόγους αυτή η συγκυβέρνηση? Έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Τα δημοσκοπικά. Αυτό βέβαια ο λαός θα το κρίνει. Τα δημοσκοπικά ποσοστά όμως δείχνουν ότι ο κόσμος δεν πιστεύεται πια τα κόμματα έτσι όπως είναι με αυτή τη μορφή. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν, θα μετεξελιχθούν, αυτό που λέμε κινήματα θα μπουν πιο ενεργά μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου μας? Πιστεύω ότι σε κάθε αναταραχή και σε δύσκολες εποχές που περνάει ένας λαός, σίγουρα δημιουργούνται προβλήματα και στις εκλογές και στα κόμματα. Όμως, αν αυτή η σταθερότητα που βλέπουμε σήμερα αρχίζει να γίνεται ανάπτυξη, τότε πάλι ο κόσμος θα εμπιστευτεί τις υγιείς δυνάμεις, τους λογικούς ανθρώπους που θέλουν, που είναι πατριώτες και θέλουν να παλεύουν για την πατρίδα, για τον λαό, για τους νέους και το διασφαλίζουν αυτό. Τότε θα έχουμε πάλι θα γυρίσουμε σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης υπεύθυνο. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, ο λόγος δικό σας για ένα μήνυμα προς τους συμπατριώτες μας που μας βλέπουν και μας ακούν. Εγώ θέλω να κλείνοντας να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι από τον πρωτογενή τομέα, ζω από αυτόν. Ο πατέρας μου είναι κτηνοτρόφος και η μητέρα μου αγρότησα και διεκδικώ την ψήφο όλων των ανθρώπων, όλων των εμπλεκομένων του πρωτογενή τομέα, αλλά και των πολιτών ως καταναλωτές, γιατί θέλω να πιστεύω ότι εμείς οι άνθρωποι της παραγωγής, εάν συμμετέχουμε στα κέντρα των αποφάσεων, θα φέρουμε καλύτερα τα πράγματα για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.